Πάμε εδώ να καλησπερίσουμε τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Κύριε Μαγιορκίνη, θέλω να ξεκινήσω ευθέως από την εξής ερώτηση. Έχουμε κρίση τη στιγμή που μιλάμε ή φοβόμαστε μια νέα κρίση και γι' αυτό όλη αυτή η κινητοποίηση? Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει πια εμβολιαστεί. Βλέπουμε κυρίως τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις δύο χώρες, στο Ισραήλ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα ποσοστά είναι πολύ ψηλά. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα που έχει το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος στο Δέλτα. Είναι λοιπόν μια μεταβατική κατάσταση, την οποία την παρακολουθούμε στενά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι η αυξημένη δυσδυτικότητα του Δέλτα σε σχέση με το παλιό βρετανικό ή στέλεχος Α. 50, 60, 70 φορές πιο μεταδοτική από την ήδη πολύ μεταδοτική μετάλλαξη τη βρετανική, έτσι. Θα πρέπει λιγάκι, εγώ είμαι λιγάκι πιο, να το πω έτσι, πιο θα ακριβολογήσω. Το αλφα στέλεχος σε σχέση με το χειμώνα έχει πέσει περίπου 50% η μεταδοτικότητά του. Από 15% attack rate είναι αυτή τη στιγμή στο 8% και η μετάλλαξη Δέλτα αυτή τη στιγμή, το στέλεχος Δέλτα, βρίσκεται γύρω στο 12%. Δεν βρίσκεται στα επίπεδα του αλφα το χειμώνα. Είναι μια δυναμική κατάσταση, την οποία πρέπει να την παρακολουθήσουμε στενά και να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται. Μια καθηγήτρια, συγγνώμη που σας διακόπτω, από την Αυστραλία, είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή η μετάλλαξη κολλάει σε 5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, αν περάσω δίπλα από κάποιον ο οποίος φέρει αυτή τη μετάλλαξη, κολλάω? Για να το δώσουμε, να το καταλάβουμε λίγο. Δεν έχω δει κάποια στοιχεία που να δείχνουν κάτι τέτοιο και το θεωρώ και λιγάκι υπερβολικό πάντως σαν έκφραση, ότι σε 5 δευτερόλεπτα κάποιος κολλάει. Μπορεί να είναι κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό στο οποίο αναφέρεται, αλλά δεν υπάρχει μελέτη η οποία να δείχνει ότι η μετάλλαξη Δέλτα έχει τόσο μικρό χρόνο, τόσο γρήγορη, τόσο ταχεία μολυσματικότητα. Χωρίς να το αποκλείσουμε, αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που θα πρέπει να την παρακολουθήσουμε στενά. Στα θετικά στοιχεία είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν αυξάνονται τόσο πολύ οι νοσηλίες, ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε στο Ισραήλ. Είναι λοιπόν αρκετά θετικό αυτό το στοιχείο, αλλά δεν είναι και στοιχείο το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε καθησυχασμό. Αυτό γιατί όμως, γιατί χτυπά και εμβολιασμένους οι οποίοι νοσούν πιο ήπια, ή η νόσηση από αυτή την παραλλαγή είναι πιο ήπια ούτως ή άλλως? Δεν έχουμε στοιχεία για το πόσο βαριά είναι η νόσηση από αυτή την παραλλαγή. Είναι μικρή αριθμή αυτή τη στιγμή και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ισραήλ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εμβολιασμένοι προστατεύονται και στο να μολυνθούν και στο να καταλήξουν στο νοσοκομείο. Το κομμάτι που είναι ανεμβολίαστο και στις δύο χώρες είναι κυρίως ένα κομμάτι νεολαίας, το οποίο είναι και πιο κοινωνικό, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και λιγότερο αριθμό κρουσμάτων που καταλήγουν στα νοσοκομεία. Το ίδιο πράγμα όμως ισχύει και σε εμάς. Και σε εμάς εδώ πέρα το μεγαλύτερο κομμάτι που δεν έχει εμβολιαστεί είναι οι νέοι. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να επισπεύσουμε με κάθε τρόπο τον εμβολιασμό των νέων, οι οποίοι είναι και πιο κοινωνικά δραστήριοι. Και γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι ξεκίνησε και η κινητροδότηση από αυτή την ηλικιακή κατηγορία των 18-25. Εδώ λοιπόν, μιας που το αναφέρατε και επειδή αναφέρθηκε σήμερα στη συνέντευξη τύπου ότι ευάλωτοι, εκτός βεβαίως από τους ανεμβολίαστους και τους ανοσοκατασταλμένους, είναι τα παιδιά. Ανοίγει ο δρόμος για τον εμβολιασμό των εφήβων, κύριε Μαγιορκίνη? Και εκεί πέρα νομίζω θα πάμε με ηλικιακές ομάδες. Ίσως, ας πούμε, έχει νόημα να δούμε πρώτα την ηλικιακή ομάδα που είναι πιο κοντά στις πανελλήνιες, ώστε την επόμενη χρονιά να μην έχουν προβλήματα. Τα παιδιά του Λυκείου, δηλαδή, 15-18, ναι, εγώ δηλαδή πάμε. Θα σκεφτόμουν πρώτα αυτή την ηλικιακή ομάδα, η οποία είναι κοντά στις πανελλήνιες, ώστε να μην έχουν και λιγότερα προβλήματα όσον αφορά την πρόοδό τους, γιατί είναι και οι πιο κρίσιμες χρονιές αυτές. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω όμως, θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα που βλέπουμε των εμβολιασμών στους εφήβους και σε άλλες χώρες, καθώς και το πώς εξελίσσεται η επιδημία τους αμέσως επόμενους μήνες. Τώρα, όλα τα εμβόλια, τα διαθέσιμα στην Ελλάδα εμβόλια, μας καλύπτουν το ίδιο καλά εναντί αυτή της μετάλλαξης? Ακούσαμε ποσοστά για το εμβόλιο της Pfizer και της AstraZeneca 96 και 92% αντίστοιχα. Για τα υπόλοιπα εμβόλια έχουμε στοιχεία?
Τα στοιχεία που υπάρχουν για το εμβόλιο της Moderna είναι λίγα γενικώς, γιατί δεν έχει εμβολιαστεί πολλοί κόσμος σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα τα στοιχεία που υπάρχουν για τα πιο δύο διαδεδομένα είναι της AstraZeneca και το Pfizer. Οι διαφορές που έχουν όσον αφορά μετά τον διπλό εμβολιασμό είναι μικρές, θα έλεγα, δεν είναι πολύ μεγάλες. Το εμβόλιο της AstraZeneca είχε πρόβλημα κυρίως με την νοτιοαφρικάνικη μετάλλαξη, την μετάλλαξη Β, η οποία δεν την κάλυπτε καλά. Αλλά στη μετάλλαξη Δ βλέπουμε ότι είχε αρκετά καλή κάλυψη. Και θεωρώ ότι όσοι το έχουν λάβει δεν θα έχουν κάποιο ιδιαίτερο και το πρόβλημα. Και Johnson & Johnson? Είναι μικρός ο αριθμός ακόμα, δεν έχουμε αρκετά νούμερα. Το Johnson & Johnson θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει σε εξέλιξη και μελέτη η οποία θα μπορεί να κοιτάζει, ας πούμε, το boosting, δηλαδή να χρειαστεί και δεύτερη δόση για κάποιες μεταλλάξεις. Αυτό το νέο πειραματικό εμβόλιο που ακούσαμε σήμερα στην ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, πόσο πιθανό είναι να το δούμε σύντομα να κυκλοφορεί? Αναφέρομαι αυτό που καλύπτει όλους τους κορονοϊούς, αν το εξηγώ σωστά, εσείς θα μας πείτε. Και αν πάμε σε ένα νέο εμβολιαστικό κύμα με μια άλλη λογική πια και τη λογική της πρόληψης μιας πιθανής νέας πανδημίας. Τα εμβόλια που έχουν πολυδύναμο χαρακτήρα βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο και για τη γρήπη εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά έτσι ελπιδοφόρο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές νόσους αναπνευστικών συνδρόμων. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω πόσο κοντά είμαστε στο να έχουμε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό πολυδύναμο εμβόλιο. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ.